Ανοιχτές και το Μεγάλο Σάββατο θα είναι οι λαϊκές αγορές και οι συγκεντρώσεις παραγωγών στο νομό Εύρου. Οι παραγωγοί που βρέθηκαν στις θέσεις τους και στην Αλεξανδρούπολη έκαναν λόγο για αυξημένη κίνηση με μικρή ωστόσο κατανάλωση, παρά το γεγονός πως οι τιμές τους βρίσκονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Η αγορά κινήθηκε, η μέρα ήταν καλή, ο καιρός ήταν καλός, πράγματα πολλά, ο κόσμος πολλής. Τα οικονομικά μαζεμένα, ο κόσμος ήταν πολλής, αλλά οι τσάντες ήταν λίγες. Από τιμές πάντως και οι υπόλοιποι παραγωγοί μου είπαν ότι κάνανε το καλύτερο δυνατόν. Έρχεται και το Μεγάλο Σάββατο που θα λειτουργήσει η Πράσινη. Να ρωτήσω αν περιμένουμε και τους τελευταίους καταναλωτές για το τραπέζι. Βασικά θα ήθελα να πω ότι δεν θα λειτουργήσει μονάχα η Πράσινη, θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές μέχρι το Σάββατο, το Μεγάλο Σάββατο, σε όλο τον Εύρο, σε όλη την περιφέρεια τη δικιά μας. Θα δουλέψουν όλες οι λαϊκές και οι συγκεντρώσεις παραγωγών. Έτσι. Η λαϊκή της Παρασκευής του Σουφλίου θα γίνει Σάββατο για να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν μεγάλη προσφορά σε όλα τα είδη, εποχικά. Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο χαμηλές από τις περσινές. Και αυτό το κάνουν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί υπάρχει μεγάλη προσφορά λόγω των καιρικών συνθήκων. Και δεύτερον, γιατί θέλουμε κι εμείς να βοηθήσουμε τον κόσμο. Και κυριολεκτό με αυτό που λέω. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, δεν θέλουμε να ανεβάσουμε τιμές. Θέλουμε να τα κρατήσουμε όλα χαμηλά. Και πιστεύω μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο να τους έχουμε όλους κοντά μας. Σήμερα, δόξα Θεώ, ήλιο όλους τη μέρα, κίνηση δεν ξέρω αν υπάρχει. Όπως είπες και εσύ, η μέρα ήταν καλή, αλλά υποτονητική η αγορά. Δεν έχει την αναμενόμενη κίνηση. Δύσκολες είναι οι εποχές και έτσι θα πορευτούμε και εμείς σύμφωνα με αυτά. Από τιμές πώς πάμε, πού κινούμαστε? Οι τιμές είναι πάρα πολύ φυσιολογικές, φθηνά μπορούμε να πούμε, πιο φθηνά και από πέρυσι, να μπορεί ο κόσμος να ψωνίσει όσο μπορεί. Οι Έλληνες είναι και καταναλωτές της τελευταίας στιγμής, για Μεγάλο Σάββατο ελπίζετε σε εκείνες? Πιστεύω ναι, το Μεγάλο Σάββατο να γίνει το μεγάλο μπαμ. Δεν είναι μόνο σε εμάς, νομίζω ότι είναι αλυσίδα αυτά τα πράγματα. Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα πάει, όπως ξέρετε και οι ίδιοι ότι πάει, χάλια. Περιττό φαντάζομαι να ρωτήσω αν αυτό αποτυπώνεται και στις πωλήσεις που κάνετε εδώ. Εννοείται αυτό το πράγμα. Εννοείται. Δεν βλέπετε πως είναι αυτός ο πάγκος είναι και μέσα το πρωί. Οι τιμές μας είναι και θα παραμείνουν χαμηλές για να βοηθήσουμε τον κόσμο να περάσει όμορφα και με όσο το δυνατόν πιο γεμάτο τραπέζι τις ημέρες του Πάσχα, δηλώνουν οι παραγωγοί. Η κατανάλωση στους πάγκους τους ήταν μεγαλύτερη από προηγούμενες ημέρες, αλλά δεν κατέστη δυνατή να εξισορροπήσει τις απώλειες, καλύπτοντας τα σπασμένα του χειμώνα. Οι παραγωγοί, ωστόσο, παραμένουν χαμογελαστοί, δεν χάνουν τη διάθεσή τους και εύχονται σε όλους καλή ανάσταση με υγεία, φώτιση και όμορφες οικογενειακές στιγμές. Όλα στα 50 λεπτάκια είναι τα ματσάκια, όλα είναι φρέσκα της ημέρας, υγιεινά και έχουμε τις καλύτερες τιμές. Τι άλλο να πω. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα έχουμε κόσμο, πιστεύω. Δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση, αλλά ο κόσμος που μας ξέρει πάντα μας εμπιστεύεται, γιατί πάντα εμείς έχουμε τα φρέσκα και τα καλύτερα από όλους. Έτσι. Μεγάλο Σάββατο έρχεται, έμαθα ότι θα λειτουργήσουμε. Μεγάλο Σάββατο θα έχουμε λαϊκή, να έρθει ο κόσμος να πάρει τα υπόλοιπα για το τραπέζι του, θα είμαστε εκεί εμείς. Δεν σταματάμε ποτέ. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους. Ό,τι συμβαίνει σε μια πόλη και σε μια περιοχή ολόκληρη φαίνεται μέσα στη λαϊκή. Άμα ανέβεις επάνω στον Εύρο και βλέπεις ότι ήταν πλημμυρισμένος ένας Εύρος, ο κόσμος είναι με κατεβασμένα τα μούτρα και το βλέπεις μέσα στη λαϊκή. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αλλά εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, λίγες αρρώστιες, όσο μπορούμε πιο λίγες, να είμαστε υγιείς. Και να περιμένουμε. Δεν ξέρω αν η ανάπτυξη θα ξεκινήσει όπως λέει η κυβέρνηση αυτή ή η προηγούμενη, η προηγούμενη, η προηγούμενη, γιατί όλες οι ανάπτυξη μας μιλάνε από τον Αύγουστο. Δεν ξέρουμε αν το τρένο θα έρθει τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο. Εμείς θα είμαστε εδώ, μέσα στη λαϊκή και θα προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο όσο μπορούμε, με τις δικές μας, τις δικές μας δυνάμεις.